Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον βλέπω για το φλάωτό μου. Μου θυμίζει σε μένα όταν ήμουν μικρή. Φαίνεται έχουμε πολλά κοινά. Τι ωραία που γυαλίζει. Είναι από ασίμι, γι' αυτό. Υπάρχουν άλλα από ξύλο, άλλα από χρυσό. Και πώς βγαίνει ο ήχος? Πρέπει να φυσήξεις σε αυτό εδώ το σημείο. Έχεις φυσήξει ποτέ σε μπουκάλι? Φυσάμε με τον ίδιο τρόπο. Απλό ακούγεται. Θα μου παίξεις κάτι? Βέβαια. Δεν είναι κουμπιά, λέγονται κλειδιά. Βλέπεις τις τρύπες στο σωλήνα? Δεν μπορώ να τις κλείσω με τα δάχτυλά μου, γι' αυτό πατάω πάνω στα κλειδιά. Και κοίτα, μόλις πατήσω αυτό το κλειδί, βλέπεις που κλείνουν άλλα δύο μαζί του. Είναι ολόκληρος μηχανισμός. Για πες μου τώρα, τι παθαίνει ο ήχος όταν κλείνω ένα-ένα κλειδί με τη σειρά? Γίνεται πιο μπάσος. Ακριβώς. Και όταν ανοίγω ένα-ένα... Πιο λεπτός. Κατάλαβα. Φτάνει με τις θεωρίες. Παίξε, θέλω να ακούσω. Καλά, καλά. Αυτό το έγραψε ο Μπαχ και στην εποχή του πίσω στο 1700 γραφόταν πολύ μουσική για φλάουτ. Αλήθεια, από τόσο παλιά υπάρχει το φλάουτ? Ου, από πολύ πιο παλιά. Έχουν βρεθεί φλάουτα από την προϊστορική εποχή που ήταν κοκάλινα. Στην εποχή του Μπαχ ήταν ξύλινα και είχαν μόνο ένα κλειδί. Γιατί τώρα έχει τόσο πολλά κλειδιά? Γιατί ήθελα να το κάνουν να παίξει πιο δυνατά και πιο γρήγορα. Πόσο γρήγορα δηλαδή? Τώρα θα ακούσεις. Πολύ γρήγορα. Καλά τα κατάφεραν. Το ξέρεις ότι πολλοί συνθέτες βάζουν το φλάουτο να μιμείται το κελάρισμα των πουλιών? Αυτό που άκουσες το έγραψε ο Saint-Saëns για το φλάουτο στο καρναβάλι των ζώων. Χρησιμοποιείται και σε άλλα είδη μουσική το φλάουτο? Ναι, μπορείς να το ακούσεις στη jazz, Latin, κέλτικη, σε πολλά είδη μουσική. Σίγουρα έχεις ακούσει κάπου. Δεν θυμάσαι? Για σκέψου λίγο. Έχεις δίκιο. Πολύ γνωστό. Βέβαια, είναι η μουσική από το Ροσπάνθυρα. Καιρό είχα να τα ακούσω. Έχω μια απορία. Αυτή εδώ είναι η θήκη του, σωστά? Πώς χωράει εκεί? Το αποσυναρμολογούμε. Είναι σε τρία κομμάτια. Έχουμε την κεφαλή, η οποία μπαίνει εδώ. Το σώμα, που έχει
τα περισσότερα κλειδιά πάνω, το πόδι. Έχουμε από τα πιο ελαφριά και μικρά όργανα στην ορχήστρα, αλλά δεν είναι αυτό το μικρότερο. Υπάρχει και το μικρό του αδερφάκι, το πίκολο. Στα μέτρα μου είναι αυτό! Βέβαια, αφού στα ιταλικά πίκολο σημαίνει μικρό. Ναι, αλλά δεν θα ακούγεται τόσο μικρό που είναι. Μην το βλέπεις έτσι. Ο ήχος το ξεχωρίζει σε μια ορχήστρα, ακόμα και αν όλοι παίζουν πολύ δυνατά. Μακάρι να μπορούσαμε να παίξουμε κάτι μαζί. Για να δούμε. Thank you.